Γεια χαρά σε όλους, τι κάνετε. Έχω λίγα λεπτά πριν ξεκινήσω μάθημα και αποφάσισα να κάνω ένα γρήγορο live βιντεάκι που να μιλήσουμε λίγο για τον αυτοσχεδιασμό και να σας δείξω λίγο ποιο είναι το σκεπτικό μου όταν πάω να τζαμάρω και να αυτοσχεδιάσω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε, έχω κατεβάσει κάτι πάρα πολύ ωραία backing tracks από το Jam Track Central. Το πακέτο λέγεται Just Jam Easy Changes και έχει μέσα διάφορα πολύ όμορφα groovy backing tracks σε διάφορα στυλ μουσικής. Θα επιλέξουμε ένα στην τύχη, είναι από 1 έως 10, είναι 10 κομμάτια, θα διαλέξω ας πούμε το 9. Τι έχω κάνει, το setup είναι πολύ απλό. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τον υπολογιστή. Εδώ είναι τα backing tracks. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω για τον ήχο της κιθάρας μου, επειδή δεν πρόκειται να ηχογραφήσω, αλλά θέλω κάτι γρήγορο. Θα χρησιμοποιήσω το guitar rig και συγκεκριμένα έναν ήχο που λέγεται στην κατηγορία από τα styles στο metal, έναν ήχο που λέγεται YNGW, δηλαδή Yngwie, από τον κύριο Malmsteen, και ο ήχος είναι έτοιμος. Εδώ είναι τα backing tracks. Λοιπόν, θα διαλέξω ένα από αυτά. Συγκεκριμένα πάω ας πούμε για το νούμερο. Ποιο νούμερο, πείτε γρήγορα ένα νούμερο. Κανείς, οκ. Okay. Πάω για το νούμερο 9. Λοιπόν, θα ανοίξω τον backing track να παίξει και θα τα ακούσω και με την κιθάρα μου θα βρω τι τονικότητα είναι. Βέβαια, αυτά συνοδεύονται από χάρτες που μας δείχνουν ποιες είναι οι συγχορδίες για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολα, αλλά εγώ θα επιλέξω να το ακούσω και να δω τι έχει. Γιατί αυτό θα έκανα συνήθως αν δεν είχα χάρτες. Οπότε, βάζω μία το track. Το σταματάω για λίγο. Αυτό που ακούω τώρα είναι κάτι που θυμίζει πάρα πολύ blues, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι σε 1-4. Η τονικότητα είδα ότι είναι λα πριν από λίγο. Στην τύχη πάτησα κάποιες νότες μέχρι να βρω ποια είναι η τονικότητα. Θα δοκιμάσω τα 7. Αλλάζει συνέχεια. Αλλάζει από λα σε λα dominant 7 σε ρε dominant 7. Δεν μιλάμε. Δύο dominant 7 ακόμα, 1-4. Ακριβώς ό,τι κάνουμε και στα βιβλία μου φέρει την ίδια πρόσθεση. Θα το εξηγήσω λίγο σε λιγάκι. Αλλάζει. Ρε δεν είναι. Κάτι άλλο είναι. Κάνει κάτι πολύ περίεργο. Από εκεί που το κουπλέ μας ήταν συνέχεια La Dominant και Red Dominant. Καλά, όχι πολύ περίεργο, απλά δεν είναι διατομικό. Από εκεί που είχαμε ένα κουπλέ με δύο Dominant ακόρτα, δηλαδή καθαρό blues, ξαφνικά έπαιξε μια Fa Major, Fa Major 7, κάτι τέτοιο. Μετά το γύρισε σε Mi Major, δηλαδή παίζει 6-5. Οπότε γυρνάει την τονικότητα και την κάνει σε γενικές γραμμές La Minore. Και μετά άκουσα να παίζει μια La Minore, αλλά είχε μια περίεργη κίνηση στον μπάσο. Ωραία, αυτό που ακούω είναι ότι κάνει, κρατάει μια λάμπη τώρα και τον πάσο πέφτει ένα ημιτόνιο από λα, σολ, δίεση, σολ, φα, δίεση, φα. Χρωματική πτώση, ας πούμε, για να γυρίσω πάλι πίσω σε μια φα μαζόρε και να ακούσω λίγο τη συνέχεια. Ξαναμπαίνει στο αρχικό θέμα. Ωραία, αυτό που κατάλαβα ότι κάνει είναι ότι στο κουπλέ παίζει φα μαζόρε ή φα μαζ 7, που είναι η έκτη. Η έκτη βαθμίδα, η έκτη συγχορδία στη λαμινόρε κλίμακα. Μετά το γυρίζει σε μια μη ματζόρε που κανονικά δεν είναι διατονική η συγχορδία στη λαμινόρε, αλλά μας υπενήσεται ότι θα πρέπει σε εκείνο το σημείο να πάμε σε μια αρμονική μινόρε ενδεχομένως, γιατί η μη ματζόρε έχει τρίτη μεγάλη αντί για τρίτη μικρή, οπότε έχει σολδίεση.
Άρα η κλίμακα αυτόματα από λα μινόρε που έχει νότες λα μι, λα σι ντο ρε μι φα σολ, γίνεται λα αρμονική μινόρε, λα σι ντο ρε μι φα σολ δίεση. Και από αυτό που το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή μάλλον το ακόρντο είναι λίγο πιο jazz, θα ήταν ίσως να χρησιμοποιήσουμε αντί για την λα αρμονική μινόρε, αντίστοιχα το σωστό mood πάνω από τη μι ματζόρε, να χρησιμοποιήσουμε μι Phrygian dominant, ή η άλλη επιλογή θα είναι, αν το ακόρντο που είναι, που μάλλον είναι 7. Ναι, ακούω ένα tension περίεργο. Με το Hendrix chord. 7 δις 9. Οπότε μιλάμε για χαρά σε όλους. Γεια σου φίλε Βασίλη Μπιλάκη και βλέπω και κάποιους άλλους. Λοιπόν, οπότε πάνω στο 1-7 δις 9 η μία επιλογή θα είναι Phrygian dominant, η οποία έχει τις ίδιες νότες με τη λα μινόρε, αλλά σολ δίεση αντί για σολ. Ή η άλλη επιλογή θα ήταν να παίξουμε μη super locrian, δηλαδή μη φα, σολ, σολ δίεση ή αλλιώς λα ύφεση, σι ύφεση, ντο και ρε. Αυτή θα ήταν η δεύτερη επιλογή που θα είχαμε. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε πώς μπορούμε να τζαμάρουμε πάνω σε αυτό. Στα ακόρντα τα πρώτα που έχουμε... Τι λέει? Κάποιος με παρακολουθεί. Τζον Γερογιάννης Παντέρα. Γεια σου, Τζον. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι πάνω στο βασικό κουπλέ που έχουμε τα δύο ακόρντα, το La 7 και το Re 7, αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω, μπορώ να χρησιμοποιήσω και μόνο μια La μινόρε πεντατονική σε όλο το κομμάτι. Απλά να προσέξω πολύ τις νότες που θα τονίζω κάθε φορά. Αυτό θα ήταν η πιο απλή επιλογή. Μπορώ να πάω να το δοκιμάσω και τώρα. Να δούμε λίγο πώς ακούγεται αυτό. Μιας και με λα μινόρε πεντατονική είμαστε εξοικειωμένοι όλοι, φαντάζομαι, οι κιθαρίστες, τα περισσότερα επίπεδα. Κάτι συμβαίνει εδώ απ' έξω, παιδιά. Έχουμε θέμα. Είναι δύο τύποι και κάνουν κάποιο είδους δαραβέρι. Αυτά συμβαίνουν στην εξωτική Κυψέλη. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, μην φύγει κανείς. Παιδιά. Θέλετε να πάτε λίγο πιο πέρα? Ναι, με συγχωρείτε, αγόρι μου, να σου καλά. Γεια σας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε από εκεί, από εκεί που είχαμε φύγει. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ναι, ότι μία επιλογή θα ήταν η λα μινόρε πεντατονική και είναι πολύ καλή επιλογή. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο κοντά, επειδή τα ακόρντα είναι λα dominant 7, που έχει τις νότες λα, ντο, δι, σι, μι, σολ. Που σημαίνει ότι άλλη επιλογή για τη λα θα ήταν μια λα ματζόρε. Ή ακόμα πιο πολλές νότες. Θα ήταν η λα μιξολίδιαν. Η λα μιξολίδιαν έχει τις νότες λα, σι, ντο, διέσι, ρε, μι, φα, διέσι και σολ. Τώρα, αυτό θα ήταν προβληματικό στην αλλαγή από τη λα στη ρε. Στη ρε, λοιπόν, που είναι η τέταρτη συγχορδία και είναι πάλι ντόμινα το ακόρντο, μπορούμε να παίξουμε ρε μιξολίδιαν. Η οποία ρε μιξολίδιαν είναι το ίδιο με λα ντόριαν, απλώς η τονική μας είναι ρε. Δηλαδή, έχουμε τις νότες ρε, μι, φα, διέσι, σολ, λα, σι, ντο, αντί για το διέσι. Άρα η μόνη διαφορά πρακτικά από τη μία συγχορδία στην άλλη θα ήταν ότι στην La Dominant έχουμε... Α, κάτι λέει ο Γιάννης Αναστάζιο. Ναι, θα το πάρω. Λοιπόν, από τη La στη Ρε, από την 1 στην 4, η μόνη διαφορά θα είναι ότι από την Do δίεση θα πέσουμε πίσω σε Do. Κατά τα άλλα οι νότες είναι ολόιδιες. Οπότε αν ξέρουμε πολύ πολύ καλά την ταστιέρα μας με πεντατονικές, με μιξολίδιαν, σε διάφορες θέσεις, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να παίζουμε τα αρπέτζιο στα αντίστοιχα,
Θα το δείξω λίγο αυτό. Δηλαδή, μπαίνει το κομμάτι και παίζει όλα 7. Μετά μπαίνει σε δεύτερο. Και αλλάζω από τη μία συγκλουδία στην άλλη κατευθείαν. Μία πολύ απλή επιλογή θα μπορούσε να είναι επίσης να παίξω χρωματικές μέσα στα αρπέτσια. Τώρα αλλάζω τα ακόρντο πάλι. Οπότε, τι θα κάνω. Από το ένα αρπέτσιο στο άλλο, όπως λέγαμε πριν, και θα δοκιμάσω τώρα να παίξω και τις νότες από την βασική κλίμακα. Το αντίστοιχο mode, δηλαδή για τη La 7 θα παίζω μία La Mixolydian και για τη Re 7 θα παίζω Re Mixolydian και θα προσπαθήσω σε μία θέση να τζαμάρω λίγο για να σας δώσω να καταλάβετε πώς θα ακούγεται περίπου αυτό το πράγμα. Στο επόμενο ακόρντο που είναι η Φα Ματζόρε, η Φα Ματζεφτά, μπορώ να πάω να παίξω την αντίστοιχη, το αντίστοιχο αρπέτζιο, δηλαδή τη Φα Ματζεφτά ή Φα Λίντιαν κλίμακα, δηλαδή το που παίρνει η Φα μετά το γύρισμα, Φα Ματζεφτά. Και εδώ αλλάζει κατευθείαν, οπότε το ακόρντο αλλάζει πολύ γρήγορα, από τη Φα γυρνάει πίσω σε Μη. Άρα θα κάνω ένα πολύ γρήγορο πέρασμα σε Φα και θα γυρίσω κι εγώ σε Μη. Αλλά επειδή είναι ματζόρε, θα προσέξω να την κάνω ή Phrygian Dominant ή Super Locrian, ένα από τα δύο. Και παίρνω για φάμε τεφτά. Και πίσω σε λάμινα ρεπιδόμενη. Super Locrian. Να μπαίνει ο κύκλος πάλι από την αρχή. Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστώ που με παρακολουθείς και όλους όσους το βλέπετε. Λοιπόν, οπότε πάνω κάτω αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να τζαμάρουμε σε αυτά τα δύο, σε αυτά τα δύο μέρη. Όσο κρατάει το La 7, Re 7, που σημαίνει 1-4 dominant ακόρντα, μπορώ να παίξω τη La minor πεντατονική, μπορώ να παίξω το αντίστοιχα αρπέτζιος, δηλαδή το La 7 και το Re 7, μπορώ να παίξω τις δύο Mixolydian κλίμακες και να αλλάζω πολύ γρήγορα από τη μία στην άλλη, αλλά επειδή αυτό σαν νοοτροπία είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή το να σκεφτόμαστε και τις 7 νότες real time και να αλλάζουμε από τη μία συγχορδία στην άλλη, είναι πάρα πολύ γρήγορο όταν τα ακόρντα αλλάζουν σε ταχύτητα. Δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνεις να παίξεις καν τις 7 νότες. Πόσο μάλλον να τις σκεφτείς. Οπότε η φάση είναι ότι συγκρίνουμε τη μία κλίμακα με την άλλη, τη La Mixolydian με τη Re Mixolydian και βλέπουμε ότι έχουν μία νότα διαφορά. Η La Mixolydian έχει το δίεση, η Re Mixolydian έχει το. Αλλάζουμε από τη μία νότα στην άλλη και πετυχαίνουμε μια πολύ πολύ smooth αλλαγή από τον ακόρντο στο επόμενο. Και στο δεύτερο μέρος που έχουμε Fa Maj 7, παίζουμε το Fa Major ή Fa Maj 7 αρπέτζιο, γυρνάμε σε Mi, γιατί είναι πολύ γρήγορη και αυτή η αλλαγή, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά. Στη Mi παίζουμε τη Mi Phrygian Dominant ή μπορούμε και τη Super Low. Μετά ξανά La minor πεντατονική και μετά κρατάει για δύο κύκλους το Fa Majore και γυρνάει μετά στο Mi 7, δίεση 9, στο οποίο μπορούμε πάλι να παίξουμε την Super Locrian. Και ξαναγυρνάμε πάλι στο ίδιο αρπέτζιο από την αρχή. Οπότε περίπου αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσω εγώ στη σκέψη μου, θεωρητικά τουλάχιστον, για να βρω τι είναι καλύτερο να παίξω και από εκεί και πέρα όλα είναι θέμα επιλογών, αίσθηση του ρυθμού, αίσθηση της μελωδίας και τι θες να κάνεις. Αν θέλουμε απλά να κάνουμε ένα γρήγορο jam, υποτίθεται ότι ξέρουμε ήδη τις θέσεις και ξεκινάμε και το κάνουμε. Αν θέλουμε να γράψουμε ένα solo, η διαδικασία θα είναι λίγο πιο προσεκτική, ώστε να μπορεί και αυτό το solo να λέει μια ιστορία και να μην είναι απλά ένα γρήγορο συνοθήλευμα σωστών νοτών πάνω στο backing track. Ξαναλέω, το backing track το συγκεκριμένο λέγεται Sorted, είναι το ένα το track από τη σειρά του Jam Track Central, Just Jam, Easy Changes.
και μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Αυτά, επειδή έχω αργήσει ήδη λίγα λεπτά για το μάθημά μου, σας αφήνω. Είναι Skype. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε.